Υπάρχουν τόσα που θα ήθελα να ακούσω και άλλα τόσα που ελπίζω να συμβούν. Το φεγγάρι θα ήθελα να σου χαρίσω, όλα τα άστρα μόνο μιας να τρελαθούν. Είναι ο έρωτάς σου που πάει να με τρελάνει, το φλογερό κορμί σου πάει να με πεθάνει. Το έξυπνο μυαλό σου, το έξυπνο μυαλό σου, το έξυπνο μυαλό σου, το έξυπνο μυαλό σου. Έλα εδώ μαζί μας. Αφήνω εδώ. Μ' άρεσε αυτός ο στίχος. Τι ήταν πιο έξυπνο, έξυπνο με μυαλό σου, αυτό μ' άρεσε. Λοιπόν, δηλαδή, ο Γιώργος Μάης από όλο το τραγούδι αυτό σημαίνει. Να σου πω κάτι. Ένα λεπτό. Γιατί τις περισσότερες φορές τις γυναίκες είναι το σώμα τους, το πώς μοιάζουν, το πρόσωπό τους, αν είναι όμορφες, αν είναι άσχημες. Θέλουμε να εκτιμάτε και το μυαλό μας. Θέλουμε να εκτιμάτε και το μυαλό μας. Υπάρχει ένα αποθυμένο. Υπάρχει ένα αποθυμένο, ναι. Λοιπόν. Και θέλω να πάω και στον δεύτερο γύρο, κύριε Αναστασιάδη. Στο υποθετικό σενάριο που ο κύριος Κασουλίδης... Στο δεύτερο γύρο, άστε να απαντήσω το πρώτο που αυτό. Πολύ απλή απάντηση. Δεν είναι ο κύριος Κασουλίδης στο δεύτερο γύρο. Ένα από τα σενάρια. Επειδή θα είναι, δεν το σύζητω. Είναι. Διαδικαστικά θέλω να μου απαντήσετε. Διαδικαστικά τι? Δεν είναι ο κύριος Κασουλίδης. Θα αρχίσετε επαφές με Παπαδόπουλο, Χριστόφια, θα πάτε σε συνέδριο. Τι θα κάνετε σε μια τέτοια περίπτωση? Θα πάρουμε τώρα αυτό το υποθετικό σενάριο που λέτε, απλώς χάριν άσκησης χαρτού και επαναλαμβάνω. Και εγώ πήρα τόσο υποθετικό το έθεση. Εκείνο που είναι η πρόθεση μου είναι να κληθεί πολιτικό γραφείο και πανκύπριο συνέδριο. Θα στηθούν κάλπες και θα αποφασίσει ο κόσμος της παράταξης. Συλλογικά θα αποφασίσουμε. Που δεν θα χρειαστεί, αλλά λέω αυτό που με ρωτάτε. Ποιο για σας μιχείρον? Θα τεθούν και τα τρία σενάρια. Ή Παπαδόπουλος. Ποιο είναι το μιχείρον για σας? Χριστόφιος ή Παπαδόπουλος. Το μιχείρον είναι αυτό που είναι το βέλτιστο. Και το βέλτιστο είναι να εκλεγεί ο Γιαννάκης Κασουλίτης. Παρουσιάσουμε μια πλούσια θεματολογία, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι κοντά μας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Είναι της Αγίας Αγάθης σήμερα, γιορτάζει και... Και η δική μας η Αγάθη, την αγάπη μας, χρόνια πολλά αγάπη μου, η κυρία Αγάθη Μαμίδου γιορτάζει την αγάπη μας και ό,τι επιθυμεί πάνω από όλα υγεία και ό,τι καλύτερο ευχόμαστε. Καλημέρα και από μένα. Σταύρο μου, ξέρεις κάτι, εχθές διάβασα κάτι που έχει σχέση με την καλή διάθεση. Εμείς καθημερινά ευχόμαστε και πραγματικά από καρδιάς ευχόμαστε στους τηλεθεατές μας να έχουν μια πολύ καλή μέρα και να έχουν καλή διάθεση. Δεν πρέπει να υποτιμάμε την καλή διάθεση για το λόγο ότι έχει αποδείξει μια έρευνα η οποία έχει καλύψει πάνω από 6.000 άτομα ότι αυτοί που ξεκινάνε την ημέρα τους γκρινιάζοντας με αρνητική διάθεση, να τους φταίει ο ένας, ο άλλος, το παραμικρό, αυτοί είναι οι αποτυχημένοι. Ναι, και εμείς τι να κάνουμε. Τίποτα. Απλά έχουμε δίκιο που καθημερινά ευχόμαστε από καρδιάς. Θέμη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Από καρδιάς τους τηλεθεατές μας την καλή διάθεση. Μην την υποτιμάτε. Με καλή διάθεση θα μπορέσετε όλη την ημέρα να απολαύσετε την κάθε στιγμή. Γι' αυτό να έχετε πάντα ένα χαμόγελο, να καλημερίζετε από καρδιάς, να εύχεστε καλημέρα στον άλλο και θα δείτε ότι όλα θα πάνε καλά. Όπως είπε και ο Σταύρος, για σας έχουμε ετοιμάσει και σήμερα πολλά και διάφορα και ακούστε τώρα εν συντομία τι θα πούμε και τι θα συζητήσουμε σήμερα. Μάλιστα. Πολύ ωραίος ο πρόλογος που κάνες. Θα έλεγα λίγα λόγια και ζωή χρυσιά. Λοιπόν, αυτό, συνεχίζουμε. Εντάξει.